στο θέμα των μελών του ΚΑΠΗ Ανατολής που προ μίας εβδομάδας είχαν ταξιδέψει στους Αγίους Τόπους και επέστρεψαν εσπευσμένα, αναγκάστηκε να επανέλθει με σημερινές του δηλώσεις ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ. Και αυτό γιατί μέχρι και χθες το βράδυ αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πως το ένα εκ των δύο επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην πόλη των Ιωαννίνων αφορά τον τουριστικό πράκτορα που είχε οργανώσει την συγκεκριμένη εκδρομή. Κάτι που ωστόσο δεν ισχύει. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη διακίνηση φημών. Και για όσον αφορά το γκρουπ των συμπολιτών μας που ταξίδεψε στους Αγίους Τόπους, κανένας τους δεν έχει νοσήσει, όλοι τους είναι σε άριστη κατάσταση και βρίσκονται σε άγρυπνη παρακολούθηση από τις υγειονομικές υπηρεσίες. Τα δημοσιεύματα διέψευσε επώνυμα και κατηγορηματικά και ο ιδιοκτήτης του τουριστικού γραφείου που ήταν μαζί με τα μέλη του ΚΑΠΗ Ανατολής και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε το λεωφορείο από την Αθήνα στα Γιάννενα. Ο Κώστας Γιάβρας μίλησε στην εκπομπή «Η ώρα της Υπήρου» του Ήπειρου στη Βιέννα και στην Έλενα Χριστοφορίδου, διαψεύδοντας όλα όσα έχουν δημοσιευθεί τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας λανθασμένες εντυπώσεις και διαβεβαιώνοντας πως στηρίχθηκαν όλα τα προβλεπόμενα για την ασφάλεια των εκδρομέων. Μάλιστα, σημείωσε πως από την άφηξή τους στην πόλη και στην συνέχεια τήρησαν απαρέγκλητα και τις οδηγίες που τους δόθηκαν. Πολύ καλώς είπατε και λέτε και συνεχίζετε να λέτε ότι είναι δύο τα κρούσματα στην πόλη Ιωαννίνων και μακάρι να μείνουν εκεί και να μην αυξηθούν για το καλό όλων μας. Πολύ καλώς λέτε και είπατε ότι το ένα είναι γιατρός, ενώ το δεύτερο δεν ξέρω γιατί πρέπει να πούμε και τι επάγγελμα κάνει. Είναι ανεπάγγελτος, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία δεχόμαστε, τι δουλειά κάνει το δεύτερο επάγγελμα, γι' αυτό με έχουν στοχοποιήσει και εμένα. Μάλιστα. Μεταλείπες μου με άκουσα χθες το, διάβασα συγγνώμη χθες το βράδυ από αθηναϊκά site. Και σε κανένα δεν έχω λόγο να τα πω γιατί έχω προσφύγει και στη δικαιοσύνη, στο in.gr. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Ναι, θα τα πούμε γιατί δεν υπάρχει λόγο. Όλος ο κόσμος θα έχει διαβάσει. Δεν υπάρχει λόγο να κρυβόμαστε. Έτσι, δεν υπάρχει λόγο να κρυβόμαστε. Ότι δεν είναι θέμα να κρυβόμαστε. Επιβεβαιώνουν τα δύο κρούσματα στην πόλη του Αρίνου και μένα έχω σαν τρίτο κρούσμα στην πόλη Αρίνου. Ο τουρκικό πράκτορα, ο οδηγό, ο οποίο ήρθε από του Αγίου Τόπου. Λυπάμαι πάρα πολύ για την παραπληροφόρηση. Αυτό μόνο ζημιά γίνεται στην τοπική κοινωνία. Και όχι καλό και άλλο κάνει. Δέχομαι πισόπλατα τα χαιρόματα, έτσι το αισθάνομαι εγώ. Παθαίνω ηθική και επαγγελματική ζημιά. Πιστεύω να μείνει εκεί. Έτσι. Ο κόσμος με ξέρει ποιος είμαι. Με αγαπάνε, τους αγαπάω. Πιστεύω ότι σε αυτές τις δύσκολες μέρες όλοι να δώσουμε χέρι βοηθείας. Να μην βρίσκουμε τον άλλον και τον σβρώχνουμε, να δίνουμε το χέρι να τον ανεβάζουμε. Να δίνουμε στήριξη ηθική, γιατί ο κόσμος θέλει και ηθική στήριξη σήμερα. Σε αυτό το δύσκολο κομμάτι, το πρωτοφανές γεγονός το οποίο έχει γίνει στην κοινωνία μας το τελευταίο για τις τελευταίες μέρες. Ήρθαν το αεροσόλυμα και μας αντιμετωπίσανε κάποιοι άτομα, επώνυμοι και μη επώνυμοι στην πόλη Ιωαννίνων, οι οποίοι γράψανε στο προσωπικό τους λογαριασμό, επώνυμο και μη επώνυμοι, ότι εμείς τους λιμονύνουμε την ατμόσφαιρα, ότι εμείς το δεχτήκαμε πολύ, όχι μόνο εγώ προσωπικά, και όλα τα μέλη. Ήδη έλεγε ο τάδε επώνυμος ότι μου είπανε ότι είδα τον τάδε στην εκκλησία στο σούπερ μάρκετ. Αν είχε φίλε μου κάτι συγκεκριμένο, πάντα το καταγγείλει. Εμείς τηρήσαμε τους κανόνες από την ημέρα που φύγαμε από το αεροσόλυμα μέχρι και σήμερα που είμαστε κατά οίκο περιορισμό. Τηρούμαστε όλοι άκρα υγεία, τόσο εγώ προσωπικά, όσο και τα υπόλοιπα μέλη, τα 50 άτομα. Όλα, όλο και το λεωφορείο, την πρώτη στιγμή που ήρθαμε, την δεύτερη μέρα, 13, δεν θυμάμαι, έχουμε κάνει απολύμανση στο λεωφορείο και περιμένουμε τώρα. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, ότι αν δεν σταθούμε όρθιοι σαν κοινωνία, δεν μπορούμε κανένας να λειτουργήσουμε. Πρώτα πρέπει να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας, να τηρήσουμε τους κανόνες υγιεινής, να συμμορφωθούμε τους κανόνες, το οποίο λέει, αφού είμαστε τόσο πιστοί χριστιανοί, πρέπει να τηρήσουμε τους κανόνες που λέει και το κράτος. Αν δεν τους στηρίξουμε, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Έτσι είναι. Και να μην πάρουμε επιπόλαια αυτά που λέει και η κάθε κυβέρνηση και το κάθε δημόσιο και υπεύθυνο όργανο. Πρέπει να τηρήσουμε τους κανόνες. Τέλος. Όλα τα μέλη ούτε με έχουν ενοχλήσει, ούτε έχω πήγα ποτέ να δώσω δείγμα για ανοσό κτλ. Αυτά είναι παραπληροφόρηση.